Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή που πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις και για το μέλλον των χωρών μας αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης. Ich möchte Sie willkommen heißen in Athen, Herr Bundesminister. Es ist ein besonders sensitiver Moment, der heutige. Wir stehen vor kritischen Entscheidungen für die Zukunft sowohl unserer Länder als auch Europas. Σε λίγες μέρες θα βρεθούμε στη Ρώμη για να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια της Ευρώπης. Όμως το κλίμα δεν είναι, θα έλεγε κανείς, εορταστικό. Καθώς πολλά σύννεφα πυκνώνουν στην Ευρώπη, από τη μια η εγκατάλειψη του κοινωνικού συμβολαίου, η ατυχής διαχείριση της οικονομικής κρίσης, αλλά και οι νέες προκλήσεις, όπως η προσφυγική κρίση, η τρομοκρατία, μας εμποδίζουν να έχουμε ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. In wenigen Tagen werden wir uns in Rom treffen, um die 60 Jahre Europas zu feiern. Leider ist das Klima aber nicht besonders feierlich. Es vermehren sich die Wolken über Europa. Einerseits hat man in Europa den sozialen Vertrag verlassen. Es hat einen unglücklichen Umgang mit den verschiedenen Krisen gegeben, vor allem mit der Flüchtlingskrise, aber auch mit dem Terrorismus. Μόλις πριν από λίγο πληροφορήθηκα για μία ακόμα τυφλή επίθεση στο κέντρο του Λονδίνου και θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους Βρετανούς πολίτες, στο βρετανικό λαό. Vor kurzem wurde ich informiert über einen blinden Anschlag im Zentrum Londons und ich möchte meine Solidarität zum Ausdruck bringen für das britische Volk. Αυτά τα γεγονότα, αλλά και η άνοδος ακραίων δυνάμεων με ακραία ρατσιστική ρητορική στην Ευρώπη, μας αναγκάζουν να ξανασκεφτούμε από τη μια πόσο σημαντικές ήταν οι κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια από τώρα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι αυτές τις κατακτήσεις να τις κρατήσουμε, να τις διατηρήσουμε, διότι τα τελευταία χρόνια βήμα-βήμα χάνουμε αυτά τα κεκτημένα και οδηγούμαστε σε μια Ευρώπη διαιρεμένη, σε μια Ευρώπη αδύναμη. Diese führen uns zu den Gedanken, dass die Errungenschaften in der Europäischen Union von 60 Jahren jetzt auch bewahrt werden müssen. Wir müssen also diese Errungenschaften bewahren, vor allem angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren Schritt für Schritt diese Errungenschaften abgebaut werden und wir werden immer mehr geführt zu einem gespaltenen Europa. Κατά την άποψή μου, το δίλημα που έχουμε μπροστά μας είναι σαφές. Ή θα επαναδιεκδικήσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο και το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης, ή θα αναπαράγουμε διαιρέσεις, ρατσιστικά στερεότυπα, που δυστυχώς τελευταία ακούγονται και από επίσημα χείλη, και θα οδηγούμαστε σε μια ανακυκλούμενη εσωστρέφεια και σε μια ανακυκλούμενη κρίση. Εμείς, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επιλέγουμε την πρώτη εκδοχή και θέλουμε να δουλέψουμε μαζί για την πρώτη εκδοχή. Ich glaube, wir stehen oder wir werden diese Spaltungen reproduzieren. Wir werden die rassistischen Stereotypen reproduzieren und leider hört man das zuletzt auch von offiziellen Lippen. Und wir werden zu einer Abschottung und zu einer weiteren Krise in Europa geführt. Wir natürlich in Griechenland setzen uns für die erste Option eindeutig ein. Alexis Tsipras, erstmal herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Begrüßung. Und ich freue mich sehr, dass ich sozusagen jetzt in meinem neuen Amt als Außenminister einen der ersten Besuche in Europa auch bei euch in Griechenland machen kann. Καταρχάς, κύριε Τσίπρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την θερμή υποδοχή εδώ στην Αθήνα.
Είναι μεγάλη χαρά για μένα, έχοντας αναλάβει μόλις πριν από λίγο καιρό τα νέα μου καθήκοντα, να επισκεφτώ την Αθήνα και είναι μία από τις πρώτες επισκέψεις που κάνω ως Υπουργός Εξωτερικών. Ich möchte auch, genau wie der griechische Ministerpräsident am Anfang unseres Gesprächs sagen, dass ich auch, wie sicher mit mir viele auch in Deutschland, erschüttert bin über die Anschläge in London. Θα ήθελα και εγώ, όπως είπατε και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, να δηλώσω ότι είμαι συγκλονισμένος για τις επιθέσεις που έγιναν στο Λονδίνο. Wir sind erschüttert über diese Anschläge. Wir sind mit unseren Gedanken natürlich auch bei den Opfern und ihren Familien, aber auch bei der gesamten britischen Bevölkerung, denn es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieses Attentat unter anderem in der Nähe des britischen Parlaments ausgeführt wurde und damit auch dokumentiert werden soll, dass man das Herz unserer Demokratien angreifen will. Und deswegen ist das ein Anschlag gegen uns alle. Und unsere Freundinnen und Freunde in Großbritannien haben unsere ganze Solidarität und unser Mitgefühl. Και αισθάνομαι, όπως και όλοι μας στη Γερμανία βεβαίως, συγκλονισμένος για το γεγονός αυτό και οι σκέψεις μου είναι κοντά στα θύματα, αλλά και κοντά σε ολόκληρο τον λαό της Βρετανίας, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι η επίθεση αυτή έγινε κοντά στο κοινοβούλιο το Βρετανικό, συμβολίζοντας έτσι μια επίθεση στην καρδιά της δημοκρατίας. Είναι μια επίθεση ταυτόχρονα εναντίον όλων εμάς και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και την απόλυτη αλληλεγγύη μας προς τον Βρετανικό λαό. Wir leben in einer Zeit, in der die Herausforderungen für Europa vielleicht so groß sind wie nie zuvor seit der Gründung und dem Abschluss der römischen Verträge vor 60 Jahren. Ζούμε σε μια εποχή προκλήσεων στην Ευρώπη. Οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες από ποτέ άλλοτε μέσα στα 60 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τις συνθήκες της Ρώμης. Wir sind konfrontiert mit der Rückkehr von Bürgerkrieg und Krieg, beispielsweise in der Ukraine, mit der Sorge, dass die Konfrontationen im Westbalkan wieder aufflackern. Wir erleben in der Türkei eine Entwicklung, die die Türkei immer weiter wegbringt von Europa und nicht, wie wir mal gedacht haben, näher ran. Wir haben südliche Nachbarn in Nordafrika, bei denen Krieg und Bürgerkrieg herrscht. Wir haben gewaltige Migrationsbewegungen in Afrika und Europa ist sozusagen in einer Situation, in der um uns herum die Welt nicht mehr so ist, wie wir sie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren als sicher geglaubt haben. Ζούμε σε μια εποχή λοιπόν στην Ευρώπη όπου είμαστε αντιμέτωποι αφενός με την επιστροφή πολεμικών σειράξεων και εμφυλίων, για παράδειγμα στην Ουκρανία. Είμαστε αντιμέτωποι με μια ανησυχητική κατάσταση και εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Είμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα στην Τουρκία, τα οποία τη φέρνουν ολοένα και πιο μακριά από την Ευρώπη και όχι αντί να τη φέρνουν κοντύτερα προς αυτήν. Εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική, όπου υπάρχουν πολεμικές σειράξεις και εμφύλοι πόλεμοι, αλλά και μεταναστευτικές ροές. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι γύρω μας επικρατεί ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζαμε πριν 20 έως 30 χρόνια και τον οποίο θεωρούσαμε και έναν σίγουρο κόσμο. In dieser veränderten Welt wird Europa und werden unsere Kinder und Enkelkinder in Europa keine Stimme haben, wenn es nicht ein geeinigtes Europa ist. Selbst das relativ große und wirtschaftlich starke Deutschland wird in dieser veränderten Welt alleine kein Gehör mehr finden, sondern wir werden nur uns behaupten können und die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger vertreten können, wenn Europa zusammenhält. Und dafür sind die wirtschaftlichen und sozialen Fragen, die Alexis Tsipras angesprochen hat, von allergrößter Bedeutung.
Σε αυτήν την, σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο, λοιπόν, τα παιδιά μας αλλά και τα εγγόνια μας δεν θα έχουν πλέον μία φωνή η οποία να μπορεί να ακουστεί στην Ευρώπη, εάν αυτή δεν παραμείνει ενωμένη. Ακόμα και η Γερμανία, που είναι μία δυνατή χώρα, δεν θα μπορεί να ακούγεται, να ακούγεται η φωνή της, εάν δεν είναι ολόκληρη η Ευρώπη ενωμένη. Και υπό την έννοια αυτή, τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία θέσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Keine der großen Fragen kann von uns alleine gelöst werden. Und wir brauchen ein Europa, das stärker wird, weil, ob wir über die wirtschaftliche Entwicklung und China reden, über die Geostrategie von Moskau oder auch die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, alle drei großen Mächte in dieser Welt werden Europa nur ernst nehmen, wenn wir selber stärker werden. Κανένα μεγάλο ζήτημα δεν μπορεί να επιληθεί από κάθε κράτος μέλος της Ευρώπης μόνο του. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε την Ευρώπη ενωμένη, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Κίνα και την οικονομική της δύναμη, τη γεωστρατηγική της Μόσχας, αλλά και, τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, λοιπόν, δεν θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την Ευρώπη, αν αυτή δεν είναι ενωμένη. Stärker werden wir nur, wenn die Menschen in Europa auch an Europa glauben. Αλλά μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί στην Ευρώπη μόνο εφόσον και ο κόσμος πιστεύει στην Ευρώπη. Wenn wir immer stärker gespalten werden, wirtschaftlich und sozial in den Norden und den Süden und vielleicht von unserem ganzen Werteansatz noch in Ost und West, dann wird Europa keine Rolle mehr spielen. Εάν δηλαδή υπάρχει μία ολοένα και μεγαλύτερη διαίρεση στα οικονομικά και στα κοινωνικά ζητήματα μεταξύ Βορρά και Νότου ή ακόμα και μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τότε θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα παίζει κανέναν ρόλο πλέον η Ευρώπη. Europa war nie nur ein Friedensversprechen. Es war immer auch ein Wohlstandsversprechen. Und ein Versprechen auf soziale Sicherheit. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ, δεν έδωσε ποτέ μία υπόσχεση για την διατήρηση της ειρήνης και μόνο. Η Ευρώπη ήταν και μία υπόσχεση για ευημερία και για κοινωνική ειρήνη. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, auch als Deutsche, dafür zu sorgen, dass wir wieder zu einem Weg finden, bei dem Wachstum und Arbeitsplätze und soziale Sicherheit nach Europa in allen Teilen Europas zurückkehren. Γι' αυτό το λόγο είναι καθήκον μας και δικό μας ως Γερμανών να βρούμε έναν τρόπο για να οδηγηθούμε και πάλι στην Ευρώπη, στην ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνική ασφάλεια. Griechenland hat in den letzten Jahren enorme Reformanstrengungen unternommen. Η Ελλάδα ανέλαβε τεράστιες μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια και τις ολοκλήρωσε. Ich komme aus einem Land, in dem wir Sozialdemokraten Anfang des Jahres 2002, 2003 Sozialreformen unternommen haben. Εγώ πάλι προέρχομαι από μια χώρα όπου εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες το 2002-2003 προχωρήσαμε σε πολύ μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Verglichen mit dem, was Griechenland in den letzten Jahren gemacht hat, waren diese Reformen, die wir gemacht haben, na vielleicht ein lauer Sommerwind. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με αυτές που κάναμε εμείς, είναι σαν ένα μικρό αεράκι, ελαφρύ αεράκι καλοκαιρινό. Ich kann mich aber daran erinnern, dass schon diese Reformen in Deutschland empfunden wurden wie ein großer Sturm. Ενώ οι μεταρρυθμίσεις τότε στη Γερμανία είχαν γίνει αντιληπτές από τον κόσμο σαν μια καταιγίδα. Wer das vergleicht, weiß, wie gewaltig die Aufgabe und, das sage ich auch, auch die Leistung der griechischen Politik in den letzten Jahren gewesen ist, das durchzuhalten. Όταν λοιπόν αναλογίζεται κανείς αυτές τις δύο περιπτώσεις, κατανοεί πόσο τεράστιες ήταν οι επιδόσεις που τελικά είχε η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια με τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ich weiß auch, dass längst nicht alles getan ist. Ich weiß auch, dass wir wieder vor schwierigen Entscheidungen stehen. Aber ich finde, bei all dem, was wir jetzt an Wegen suchen, um zu Lösungen zu kommen, finde ich, gehört auch dazu, dass man mal öffentlich den Respekt dafür ausdrückt,
welche Leistung die griechische Bevölkerung, die Menschen hier im Land und auch die Politik bereits gebracht haben. Βεβαίως γνωρίζω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα και ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ενώπιον δύσκολων αποφάσεων, όμως νομίζω ότι ο δρόμος της λύσης οδηγεί και μέσα από τη δημόσια έκφραση του σεβασμού τον οποίο αισθανόμαστε για τον ελληνικό λαό και για τους ελληνικούς πολιτικούς για τις επιδόσεις τους αυτές. Dass man jetzt nicht zu einer erneuten never-ending story kommen soll, sondern dass wir alles dafür tun müssen, möglichst im April schon die Lösung der aktuellen Fragen erreicht zu haben. Και βεβαίως δεν θέλουμε να έχουμε μια never ending story, μια ιστορία η οποία ποτέ δεν θα φτάσει σε ένα τέλος και γι' αυτό θα ήταν καλό να καταβάλουμε την προσπάθειά μας ώστε τον Απρίλιο να φτάσουμε σε μια λύση. Was dann zu tun bleibt, ist schwer genug. Και αυτό που θα παραμείνει για να πραγματοποιηθεί ακόμα εξακολουθεί να είναι αρκετά δύσκολο άλλωστε. Ich finde, auch zur Politik gehört, dass man auch mal öffentlich sagt, wie groß die Aufgabe gewesen ist, die bereits geschultert wurde. Und dafür, ich kann mich jetzt nur wiederholen, auch den Respekt äußert für das, was vor allem die Menschen durchgehalten haben, aber zu was auch die griechische Politik bereit war. Νομίζω ότι είναι μέρος του καθήκοντος ενός πολιτικού να δηλώσει δημόσια και ίσως εδώ επαναλαμβάνομαι πόσο σημαντικές είναι οι επιδόσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί από τους ανθρώπους στην Ελλάδα και από τους πολιτικούς και ότι αξίζουν απόλυτο σεβασμό. Thank you very much.